Η ιδέα αυτού που παρουσιάζω ξεκίνησε με δεδομένο το πρόβλημα του χώρου. Πώς σχεδιάζεται ένας χώρος προκειμένου να φιλοξενήσει μια διαδρομή. Συνεργάστηκα με τους αρχιτέκτονες και πολύ στενούς μου φίλους, Δήμητρα Κατσότα και Στέφαν Μπέργκερ, οι οποίοι με βοήθησαν να αντιληφθώ με όρους πραγματικούς και με όρους κλίμακας, αρχιτεκτονικής κλίμακας, αλλά και με όρους αρχιτεκτονικού χώρου, διαδρομές, περάσματα και μεγέθη σχετικά με το πώς έπρεπε να οργανωθεί ο χώρος που φιλοξενεί τα έργα μου στο Μέγαρο Σταθάτου. Η σειρά των έργων που παρουσιάζω με αφορμή την έκθεση για τα βραβεία του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ έχει τίτλο «Ο ζωγράφος στην Ανατολή». Πρόκειται για μια σειρά έργων που αποτελούν αναμνήσεις ή αποσπάσματα εικόνων, όπως μου αρέσει να λέω, από ένα φανταστικό ταξίδι που πραγματοποίησα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2013, σε μια ανατολή, σε μια στιγμή δηλαδή, που ξεκινά να γράφει στον ορίζοντα το φως της μέρας. Ψάχνοντας ή κοιτάζοντας ή αποφεύγοντας να δω εικόνες που μπορούν να ερμηνεύσουν αφενός τι είναι αυτή η ανατολή που αναζητώ στο ταξίδι μου και αφετέρου πώς αυτή η ανατολή μοιάζει στη δύση από όπου την κοιτάζω. Λιγότερο με τα φυσικά και ποιητικά, θα ήθελα να πω ότι είναι μια σειρά έργων που για μια φορά ακόμη ξαναβάζω τα θέματα που μέχρι τώρα απασχολούν τη δουλειά μου. Από μια μεριά το μεγάλο ζήτημα της ιστορίας του ανθρώπου που παράγει πολιτισμό και από την άλλη μεριά το ζήτημα του ίδιου του ανθρώπου σαν ιστορικό υποκείμενο. Το που μελετώ λοιπόν σε αυτό το project είναι ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας ούτως ώστε η ίδια η κοινωνία να λειτουργεί σαν κοινωνία και όχι σαν φράξη.